Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τη χρήση έργων με πνευματική ιδιοκτησία και κυρίως από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού. Είναι μια σύντομη παρουσίαση σχετικά γιατί το θέμα είναι πιο πολύπλοκο. Στο τέλος έχουμε κάποιες πηγές, αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Ας δούμε λοιπόν καταρχήν τον ορισμό της πνευματικής ιδιοκτησίας που αποτελείται από το πνευματικό δικαίωμα και το συγγενικό δικαίωμα. Το πνευματικό δικαίωμα ονομάζεται το δικαίωμα που έχει ένας δημιουργός ενός πνευματικού έργου πάνω σε αυτό. Υπάρχει όμως και το συγγενικό δικαίωμα που είναι το δικαίωμα που αναγνωρίζει ο νόμος τους ερμηνευτές εκτελεστές ή καλλιτέχνε σε σχέση με την ερμηνεία τους. Για παράδειγμα, ένα συνθέτης έχει τα πνευματικά δικαιώματα ενός τραγουδιού, αλλά και ο ερμηνευτής ή και ο μουσικός έχουν πάνω σε αυτό τα συγγενικά δικαιώματα. Εμάς όμως εδώ μας ενδιαφέρουν κυρίως τα πνευματικά δικαιώματα. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία. Και ειδικά για τη σχολική κοινότητα είναι σημαντικό να αντιληφθούν, να αντιληφθούν τα παιδιά αλλά και εμείς οι ίδιοι ότι η πνευματική ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντική για την ανθρώπινη δημιουργικότητα γιατί εξασφαλίζει την επιβίωση καταρχήν των δημιουργών και τους δίνει κίνητρα για περαιτέρω δημιουργία. Επίσης προσφέρει μια αναγνώριση και σεβασμό στους δημιουργούς ακόμα δηλαδή και αν δεν έχουν κάποια οικονομικά ωφέλη μπορούν να έχουν με τα πνευματικά δικαιώματα αναγνώριση και σεβασμό. Και όλα αυτά βοηθάνε κατά ένα τρόπο στην ανάπτυξη της τέχνης, του πολιτισμού και της οικονομίας. Ας δούμε λίγο τι είναι ένα έργο πνεύματος, τι θεωρείται σύμφωνα λοιπόν με το νόμο, ε, οτιδήποτε γραπτό, μυθιστορήματα, χρονογραφήματα, παραμύθια, στίχη από τραγούδια ή επιστημονικά συγγράμματα, Επίσης και προφορικά κείμενα, δηλαδή μία διάλεξη και αυτό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Μουσικές συνθέσεις φυσικά όλοι γνωρίζουμε. Επίσης θεατρικά έργα, χορογραφίες, οτιδήποτε οπτικό ακουστικό έργο όπως μία ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, ένα βιντεοκλιπ, ένα κινούμενο σχέδιο. Επίσης έργα οικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών όπως ένα πίνακας ζωγραφική, ένα γλυπτό ένα σχέδιο κοσμήματος και τα λοιπά. Αρχιτεκτονικά έργα και φωτογραφίες, ακόμα και μεταφράσεις ή διασκευές και συλλογές έργων. Για παράδειγμα, μια εγκυκλοπαίδεια και μια αθολογία και αυτά θεωρούνται έργα πνεύματος. Και φυσικά, ε, οτιδήποτε είναι σε ηλεκτρονική μορφή, όπως ένα λογισμικό ή μια βάση δεδομένων και αυτά, τα ψηφιακά δηλαδή μέσα, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Μπορεί να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα εάν το έχει ορίσει ο δημιουργός. Και μια και είπαμε για ψηφιακά μέσα, να πούμε και τι ισχύει λοιπόν στο χώρο του διαδικτύου. Προστασία λοιπόν απολαμβάνει και κάθε έργο που βρίσκεται στο διαδίκτυο, εφόσον βέβαια το ορίζει και ο δημιουργός του. Και έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι βρίσκεται στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί ειδικά στι αρχέ του διαδικτύου υπήρχε αυτή η εντύπωση, εφόσον είναι online, άρα είναι και ελεύθερο να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν ισχύει αυτό. Και τι περιλαμβάνει αυτό. Μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε είναι στο διαδίκτυο, όπως λογισμικό, μουσική, βίντεο, φωτογραφίες, κείμενα, λογοτεχνικά ή άθρα εφημερίδων κτλ. Επίσης και μια ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, όσο όμως προς τα τμήματα τα οποία παρουσιάζουν μια πρωτοτυπία. Να δούμε τώρα και τι δεν προστατεύεται από, τι δεν μπορεί δηλαδή να προστατευτεί από πνευματικά δικαιώματα, όπως πάλι ορίζω ο Ρίζων όμως και αναφέρει. Μια ιδέα, γενικά οι ιδέες δεν μπορούν να προστατευτούν με, με πνευματικά δικαιώματα, ένας μαθηματικός τύπος, μια διαδικασία, μια μέθοδος, γενικά πληροφορίες που δεν περιλαμβάνουν κάποια πρωτοτυπία. Βλέπετε, στην έννοια του πνευματικού έργου υπάρχει η πρωτοτυπία. Πρέπει κάτι να είναι πρωτότυπο για να θεωρείται πνευματικό έργο. Όπως επίσης απλά γεγονότα, ειδήσει, εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, όπως παραδοσιακή χορή, ποίηματα, παροιμίες, αυτά δεν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν το ερώτημα πρέπει να ζητάμε πάντα την άδεια των δημιουργών. Γενικά ναι πρέπει να ζητάμε την άδεια των δημιουργών. Ο κανόνας λέει ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω έργο τρίτου χωρίς την άδεια του. Εκτός υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Αν η χρήση στην οποία σκοπεύω καλύπτεται από μια εξαίρεση ή περιορισμό του νόμου. Και φυσικά εάν δεν έχει πνευματικά δικαιώματα ένα έργο, προσθέτω εγώ, και ποιε λοιπόν μπορεί να είναι αυτέ οι εξαιρέσει, ειδικά λοιπόν για την εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 21-21 του 93, αναφέρει κάποια εξαίρεση υπό προποθέσει για την εκπαίδευση γενικά, δηλαδή η ελεύθερη αναπαραγωγή έργων, είναι ελεύθερη η αναπαραγωγή έργων σε εκπαιδευτικά βιβλία, η χρήση του στη διδασκαλία και σε εξετάσεις, όπως και η παράθεση, παράθεση, σύντομων αποσπασμάτων για υποστήριξη της γνώμης ή για άσκηση κριτικής. Αυτά λοιπόν αναφέρει ο νόμος σε μια πολύ έτσι σύντομη παράγραφο. Τώρα πώς αυτή θα μπορεί να ερμηνευτεί, σύμφωνα και με, κάποιους, με κάποιες πηγές που παραθέτω και στο τέλος της παρουσίασης. Επιτρέπεται λοιπόν η χρήση χωρίς άδεια κάποιου έργου το οποίο έχει πνευματικά δικαιώματα με στην τάξη, δηλαδή σε ένα φύλλο εργασία, σε διαγωνίσματα, να το προβάλλουμε στην τάξη, γενικά σε εκπαιδευτικό υλικό που διανέμουμε σε μαθητές, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Τώρα, αν αυτό όμως είναι εκτός τάξη και τι σημαίνει αυτό, τότε δεν, καλυπ, δεν καλυπτόμαστε από αυτή την εξαίρεση. Δηλαδή, αν δημοσιεύσουμε, έχουμε κάνει ένα φίλο εργασία, το οποίο χρησιμοποιεί εικόνε με πνευματικά δικαιώματα και το δημοσιεύσουμε σε ένα ιστότοπο, σε ένα blog, τότε αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, τότε το παραβιάζουμε τον κανόνα. ή αν το δημοσιεύσουμε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα με δημόσια πρόσβαση, σε ένα κοινωνικό δίκτυο, ή το διανέμουμε μαζικά μέσω email σε πάρα πολλούς, όχι μόνο στους μαθητές. Γενικά, λοιπόν, οπουδήποτε υπάρχει δημόσια πρόσβαση, δεν καλυπτόμαστε από αυτή την εξαίρεξη του νόμου. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει, αν το πνευματικό έργο αυτό διαθέτει άδεια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την άδεια αυτή. άλλος βέβαια, και το είδος της άδειας, που είναι και το παρακάτω θέμα, Δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτη την περίπτωση και έχουμε βρει μια εικόνα. Αν μια εικόνα αυτή για παράδειγμα έχει μόνο εμπορική άδεια δηλαδή μόνο επιπληρωμή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε τότε δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε εκτός αν πληρώσουμε όπως ζητάει και άδεια αλλά υπάρχει αρκετό υλικό ελεύθερο στο διαδίκτυο που έχει κάποιο τύπο της άδειας Creative Commons. Και είναι δηλαδή, η Creative Commons είναι ένα είδος αδειών, πολύ δημοφιλής, στις οποίες ο δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα της πνευματικής διοκτησίας, αλλά παράλληλα επιτρέπει, υπό βέβαια, σε άλλους τη χρήση τους. Έτσι δηλαδή είναι ένα εργαλείο και για τους δημιουργούς, αλλά και για μας τους χρήστες να μπορούμε να χρησιμοποιούμε έργα στα, στις εργασίες μας χωρίς να έχουμε το φόβο του να παραβιάσουμε το νόμο. Και η άδεια λοιπόν αυτή η Creative Commons διασφαλίζει ότι οι δημ, δημιουργοί θα λαμβάνουν τουλάχιστον την αναγνώριση που πρέπει για το έργο τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, θα το δούμε και παρακάτω. Όταν λοιπόν ένας δημιουργός θα φτιάξει την άδεια την Creative Commons, θα ορίσει ένα συνδυασμό από αυτούς τους τέσσερις περιορισμούς. Και ο περιορισμός που υπάρχει πάντοτε είναι η αναφορά στον αρχικό δημιουργό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι αν εμείς χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα που έχει άδεια με αναφορά στον αρχικό δημιουργό θα πρέπει κάπου να αναφέρουμε το δημιουργό του έργου. Είτε κάτω από την εικόνα είτε στο τέλος. Αν είναι μια ιστοσελίδα μπορεί να μπει στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας ή κάτω από το άθρο. Πρέπει δηλαδή να, με κάποιο τρόπο να κάνουμε αναφορά στο δημιουργό. Και έτσι είμαστε καλυμμένοι και νομικά με, σύμφωνα με την άδεια Creative Commons. Εφόσον βέβαια αυτό το έργο που είναι το δημιούργημα έχει άδεια Creative Commons. Άλλος περιορισμός που μπορεί να έχει μια άδεια Creative Commons είναι η απαγόρευση εμπορικής χρήσης, δηλαδή μπορούμε να, να το πουλήσουμε ε, σαν να είναι δικό μας αυτό ή να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε δική μας εμπορική χρήση. Αυτό δεν μας απασχολεί συνήθω γιατί δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Αυτό μπορεί όμως να μας απασχολήσει εάν έχει άδεια, δηλαδή έχει απαγόρευση δημιουργίας παραγόγων. Δηλαδή επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε ένα έργο, αλλά αυτούσιο να μην κάνουμε ένα παράγωγο. Μια μουσική δεν μπορούμε να, να την κάνουμε ένα remix, να την αλλάξουμε ώστε να φτιάξουμε ένα άλλο τραγούδι, για παράδειγμα. Και ένα τέταρτο που μπορεί να έχει περιορισμό είναι διανομή του παράγωγου έργου με τους όρους αρχικής άδειας. Πολύ απλά αυτό σημαίνει αν πάρουμε π.χ. μια εικόνα και φτιάξουμε εμείς κάτι άλλο ή παράγουμε κάτι άλλο με βάση αυτό, αν εμείς εκδώσουμε άδεια Creative Commons για αυτό που παράγαμε, θα πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιήσουμε την αρχική άδεια που είχε και ο δημιουργός αρχικά. Συνήθως όμως για την άδεια Creative Commons, το ξανατονίζω, υπάρχει η αναφορά στον αρχικό δημιουργό, αυτό πρέπει να προσέχουμε εμείς πάντα και να κοιτάμε αν υπάρχει και απαγόρευση δημιουργίας παραγόγων. Και ένας άλλος τύπος άδειας που μπορεί να είναι και Creative Commons ή γενικά υπάρχει αυτή η άδεια που λέγεται κοινό κτήμα ή public domain. Στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ο όρος αυτός κοινό κτήμα περιλαμβάνει τα, όλα τα έργα που είναι ελεύθερη χρήση τους και δεν περιορίζονται από το νόμο από πνευματικά δικαιώματα ή έχουν λήξει οι χρονικοί περιορισμοί αυτό σε κάθε χώρα υπάρχει ένα όριο. Νομίζω στην Ελλάδα μετά από 70 χρόνια ένα έργο, π.χ. ένα λογοτεχνικό έργο, λίγουν τα πνευματικά του δικαιώματα και γίνεται ελεύθερο πια, γίνεται κοινό κτήμα, public domain. Και τα έργα αυτά είναι λοιπόν ελεύθερα από κάθε περιορισμό. Μπορούμε λοιπόν να τα χρησιμοποιούμε χωρί να κάνουμε και αναφορά. Αν και καλό θα είναι, προτείνεται πάντοτε όσο μπορούμε να κάνουμε αναφορά στον δημιουργό ενός έργου που χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα εάν δεν το απαιτεί ή όχι η άδειά του. Και τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πνευματικά έργα εάν έχουν άδεια Common Creative ή Public Domain όπως θέλουμε όχι μόνο μέσα στην τάξη αλλά και εκτός τάξης αρκεί να ικανοποιούμε τους περιορισμούς. Πώς όμως βρίσκουμε τέτοιο υλικό, εδώ θα κάνουμε ένα, έτσι μια σύντομη θα ενδεικτικά πώς μπορούμε να βρούμε υλικό που έχει άδεια Creative Commons μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχουν διάφορα αποθετήρια και στα ελληνικά και ξένα όπως το κάλυπος που έχει περιεχόμενο κυρίως έχει βιβλία σε αυτήν τη σελίδα, έχει διάφορα βιβλία που έχουν άδεια Creative Commons ή παρόμοια. Επίσης, ένας άλλος εδώ ιστότοπος το openbook.gr εδώ έχει εκτός από βιβλία και άλλο είδος υλικού και ακόμα και audiobooks μπορείτε να βρείτε με, με άδεια Creative Commons. Για εικόνες, αν κάνουμε αναζήτηση στο Google, για παράδειγμα, υπάρχει ένα φίλτρο, εκτός από τα άλλα φίλτρα για χρώμα μέγεθος, υπάρχει ένα φίλτρο που μας εμφανίζει άδειες που έχουν... Creative Commons. Και μπορούμε να δούμε σε κάθε εικόνα και λεπτομέρειες της άδεια, ποιες, ποιες, είναι δηλαδή οι περιορισμοί που είχαμε αναφέρει πριν. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί ιστότοποι με, με φωτογραφίες ή γραφικά και βίντεο ακόμα και μουσική με, με πολύ μέσα τα οποία έχουν άδεια Creative Commons όπως εδώ το Pixabay ένα παράδειγμα, υπάρχουν και άλλα παρόμοια. Στο Pixabay βασικά είναι καλό ότι προσφέρει και με άδεια Creative Commons αλλά και χωρίς καν να χρειάζεται να κάνουμε αναφορά στο δημιουργό. Επίσης και ο ίδιος ο οργανισμός στο Creative Commons έχει μια μηχανή αναζήτησης που μπορούμε να ζητήσουμε με ακριβώς το είδος τη άδεια που θέλουμε. Έχει και άλλα φίτρα από κάτω και ανάλογα τον τύπο και εικόνες και βίντεο να δούμε πολλοί μέσα που έχουν άδεια Creative Commons ή Public Domain. Για εικονίδια, ένα πολύ καλό site είναι το Flat Icon. Μπορείτε να βρείτε εδώ, ε, με άδεια Common Creative, αν βάλετε στο φίλτρο Free, γιατί έχει και κάποια εμπορικά, έχει πολύ καλά εικονίδια. Για μουσική, υπάρχουν διάφοροι στο τοπίο, όπως το Free Music Archive ή το SoundCloud μπορείτε να βρείτε μουσική που να βάλετε ω επένδυση σε έργα που φτιάχνετε. Είναι σημαντικό αυτό γιατί ότι όταν ανεβάζουμε κάτι στο YouTube δεν πρέπει να βάζουμε μουσική που έχει πνευματικά δικαιώματα, ένα τραγούδι γνωστό δηλαδή που μας αρέσει. Πρέπει να βάζουμε μουσική η οποία μας δίνει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτά λοιπόν γενικά για τη χρήση υλικού με πνευματικά δικαιώματα, ένα σύντομο οδηγό. Περισσότερα μπορείτε να δείτε σχετικά με αυτό το θέμα ποιοι σε αυτήν την σελίδα κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις για τους εκπαιδευτικού, είναι του Οργανισμού Πνευματικών Δικαιωμάτων. Έχει και υλικό και σχέδια εργασίας, και ε, σχέδια μαθήματος συγγνώμη, για τους εκπαιδευτικού. Ο νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα του 1993, ολόκληρος ο νόμος αν θέλετε το διαβάσετε. Περισσότερα για τις άδειε Creative Commons στο elac.gr Μια πολύ καλή διάλεξη που είδα για τα πνευματικά δικαιώματα και τη σχολική εξαποστάσεως εκπαίδευση από την δόκτωρα κυρία Βαγενά και Κολοτούρου και έναν οδηγό που έχει πρόσφατα το ΙΕΠ βγάλει γενικά για την εξαποστάσεως εκπαίδευση σελίδα 12-17 έχει λεπτομέρειες για τα πνευματικά δικαιώματα.